Λιμπεράκη στον κύριο Κίρσο και η κυρία Λιμπεράκη από το Πολάκη. Κυρία Λιμπεράκη είναι πιο Ευρωπαία. Αλλά έχω την εντύπωση και αυτή με Ευρωπαϊκή. Δεν έχει την τύχη να δουλεύει εκεί. Έχει δουλεύει στο πάντιο ανταυτό. Ρώτα για τη φέτα που ήθελε εσύ. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε παιδιά για τη φέτα, γιατί το έχουν θέσει αρκετοί τηλεθεατές εδώ, έχουν ανησυχήσει ότι χάνουμε το εθνικό μας προϊόν, την ονομασία δηλαδή. Από την ευρύτερη συμφωνία Ευρώπη-Καναδά. Ναι, υπάρχει αυτή η συμφωνία Καναδά. Νομίζω ότι έχουν καταλάβει κάποιο λάθος. Έτσι, τουλάχιστον από όσο διάβασα εγώ το θέμα και το ξέρω. Μας πείτε κι εσείς που τα έχετε ζήσει. Λέει είναι προδοσία οι βουλευτές μας, οι ευρωβουλευτές μας, να ψηφίσουν αυτό το θέμα. Πώς έχει το θέμα, το γνωρίζετε? Δεν νομίζω ότι είναι προδοσία. Καταρχήν, αν και δεν το ψήφισα εγώ, αλλά δεν είναι προδοσία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η συμφωνία δεν κατοχυρώνει πλήρως τη φέτα. Δηλαδή, δίνεται δυνατότητα στις λεγόμενες απομιμήσεις, είδος φέτα, είδος φέτα. Ναι. Κάτι σαν φέτα και ναι, μεγάλο και το κάτι σαν μικρό κτλ. Αυτό δεν το εξασφαλίζει. Πώς λέμε τύπου και κερκύρας, ας πούμε, το βούτυρο. Που ναι, ένα μικρό τύπου δεν φαίνεται. Νομίζω ότι είναι όλα κερκύρας. Αυτό δυστυχώς δεν διασφαλίστηκε. Αυτό όμως είναι για εσωτερικές παραγωγές ή μπορούν να κάνουν και εξαγωγή όλοι αυτοί? Μπορεί να κάνουν και εξαγωγή. Μπορεί να κάνουν και εξαγωγή. Ασφαλώς, ναι, ναι, ναι. Άρα το χάσαμε το παιχνίδι, ρε παιδί, τι συζητάτε? Εντάξει, όχι, δεν το χάσαμε, γιατί προβλέπονται κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Μετά από κάποιο καιρό μπορεί να ξαναζητηθεί το θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς δεν καταφέραμε να κατοχυρώσουμε ότι η φέτα είναι μία και μοναδική. Δεν κατοχυρώθηκε αυτό. Έγιναν μακρόχρονες διαπραγματεύσεις. Αυτή η συμφωνία είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Και ψήφισαν και Έλληνες ευρωβουλευτές υπέρ αυτής της απόφασης, όπως λέτε, του εγώ να χάσουμε εμείς. Εγώ ψήφισα. Γιατί, κύριε Κύριο, ψηφίσατε αμέσως αυτό το θέμα, γιατί? Λοιπόν, καταρχήν η συμφωνία ΣΕΤΑ, δηλαδή η οικονομική και η εμπορική συνεργασία. Εκεί υπάρχει μια ευρύτερη διαφωνία από το καταλάβω. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είναι μόνο θέμα φέτας, είναι θέμα αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική ανοιχτών οριζόντων ή αν θέλουμε να πάμε στην εποχή Τραμπ, δηλαδή να έφυγαν ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία με τις χώρες του Ειρηνικού και κάτι το κενό τους από την Κίνα. Μάλιστα. Θέλουν να αλλάξουν την ΝΑΦΤΑ, δηλαδή την εμπορική συμφωνία της Βόρειας Αμερικής, κυρίως σε βάρος του Μεξικού. Και θέλουν να παγώσουν και την. Θα παγώσει δηλαδή η συμφωνία ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εδώ πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις. Ευτυχώς η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ της, των ανοιχτών συνόρων, της κατάρρισης των δασμών για αγαθά και υπηρεσίες. Αλλά υπάρχουν και κάποια προϊόντα ονομασίας προέλευσης, προστατεύονται υποτίθεται. Λοιπόν, τώρα το θέμα της φέτας. Στείλανε και από τον Καναδά ένα συμπαθέστατο ελληνικής καταγωγής αξιωματούχο. Μας τα εξήγησε ο άνθρωπος. Εγώ είχα πάει και στο Λονδίνο μια αποστολή για το Brexit με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επειδή η έδρα του είναι στο Λονδίνο, βγήκαμε έξω, μου τα ξαναεξήγησε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη φέτα. Δηλαδή, οι ποσοστώσεις που δίνουν τώρα, οι Καναδοί δέχονται σε ετήσια βάση 2.100 τόνους, δεν θυμάμαι ακριβώς, τυρί, μη βιομηχανικό τυρί, έτσι λέγεται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σε 5 χρόνια θα πάει στις 16.000 τόνους. Δηλαδή, θα επιταπλασιαστεί κάτι τέτοιο. Που μπορούν να παράγουν οι ίδιοι, που θα δέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η φέτα είναι από τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη που αναγνωρίστηκαν, δηλαδή με γεωγραφική ένδειξη, geographical indicators, κάπως έτσι. Λοιπόν, βέβαια είναι και η Γκοργκοντσόλα και το Μίνστερ κτλ. Επομένως, μπορούν οι παραγωγοί μας να αυξήσουν και δεν είναι μόνο η φέτα που κατοχυρώνεται, είναι και ένα τυρί της Νάξου, νομίζω της Κρήτης, διάφορα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς, είναι 19 διαφορετικά. Ελιές καλαμών, λάδι από διάφορες περιοχές κτλ. Άρα, καταργούνται οι δασμοί και αυξάνεται η ποσότητα που θα παίρνουν σε αιτήσια βάση. Στα πλαίσια λοιπόν του ανταγωνισμού, η δική μας παραγωγή φέτας, αν είναι αποτελεσματική, το προϊόν είναι καλό κτλ., μπορεί να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στον Καναδά. Ποιο είναι το λεπτό σημείο? Ότι υπάρχουν Καναδοί ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν φτιάξει βιομηχανίες και βιοτεχνίες φέτας. Αυτούς αρνήθηκαν να τους κλείσουν. Έχουν έναν κανονισμό ότι όποιος λειτουργούσε μέχρι το 2013 θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αλλά δεν αποτελούν εξαγωγική απειλή. Πώς θα τους ανταγωνιστούμε εμείς αυτούς? Πολύ όταν άνετα, είναι σε μια χώρα όπως είναι ο Καναδάς που μπορούν να κάνουν απίστευτες παραγωγές. Έχει μπει κάποια ποσόστοση εκεί? Δηλαδή μπορεί ο Καναδός να μην παράγει τόσο ή τόσο? Δεν κάνουν φέτα. Καταρχήν δεν κάνουν φέτα. Κάνουν φέτα από αγελαδινό γάλα και την πουλάνε πιο φθηνά και είναι πολύ δύσκολο να τις ανταγωνιστείς. Εντάξει, θεωρώ ότι, δηλαδή, πέρα από αυτά, εντάξει,
Δικαιολογημένα το έθεσε γενικότερα ο Γιώργος, αλλά η γενικότερη συμφωνία για τη ΣΕΤΑ, κατά τη γνώμη μου, είναι αρνητική συμφωνία. Δηλαδή δεν ευνοεί παρά. Εξαγωγές μεγάλες... κάνουμε εμείς φέτας, ρε παιδιά, για σιγά να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, κάνουμε εξαγωγές. Πλήττει όλα τα προϊόντα, τα μικρά προϊόντα, τις μικρές επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες που είναι οι δικές μας. Λοιπόν, κάνουμε εξαγωγές φέτας, αλλά δεν είμαστε πολύ δυνατοί στις εξαγωγές φέτας, γιατί διάβασα τα 15 μεγαλύτερα προϊόντα και δεν είναι μέσα η φέτα. Μάλιστα. Κύριε Λιμπεράκη, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι, θα ήθελα κάτι να πω, ότι πάντοτε οι χώρες που έχουν μικρής κλίμακας παραγωγής έχουν μια αμηχανία μπροστά στις εξαγωγές. Γιατί φοβούνται ότι κάποιος ανταγωνιστής που έχει μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής. Όμως, επειδή η ζήτηση αλλάζει και πολλές φορές η μικρή κλίμακα και λίγο ακριβότερη τιμή, αλλά ποιοτικό προϊόν, είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα, αντί να σκεφτόμαστε πώς θα θωρακίσουμε αμυντικά τα προϊόντα μας, είναι πολύ πιο χρήσιμο όλη αυτή την ενέργεια που βάζουμε για να γράφουμε γράμματα, να καταγγέλουμε για εθνική προδοσία τους φετατζίδες. Να την κάνουμε μια καινοτομία. Να βάλουμε ένα μυρωδικό σε ένα είδος φέτας, ένα άλλο σε μια άλλη. Να περάσουμε τη δικιά μας φέτα σαν την ποιοτική φέτα, που δεν είναι το όνομά της, είναι το περιεχόμενό της. Και νομίζω ότι σε αυτό είναι ένας γενικός κανόνας που στα οικονομικά είναι καλό να το χρησιμοποιήσουμε. Αντί να θωρακιζόμαστε, να ανοίξουμε. Σωστά. Για να δούμε τώρα. Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να λειτουργούμε ως χώρα. Να υπάρχουμε ως χώρα και να υπάρχουν.